want to be on top. Ο Διονύσης ο Πάνος. Περιμένω να ακούσω καλές ερωτήσεις. Καλές μπορεί να είναι και κακές κάποιες. Γιατί το λείπεις τεχνητός εδώ. Πειράζει, γεννή μου, δεν νομίζω σε μένα το. Όχι, όχι, σε μένα το είπα, αλλά δεν είναι και κάτι, δεν δίνω σημασία. Μετά θα λέει για bullying και θα λένε ότι δεν εγώ δεν κάνω. Δεν νομίζω να είμαι η μόνη που μου φάνηκε έτσι, αυτό σου λέω. Νομίζω ότι θα κάνεις να πας να τις μιλήσεις, ναι. Καλά, δεν την πιάσω μετά να τις πω. Η γεύση της επιτυχίας είναι πάντα γλυκιά. Όσο φτάνεις πιο κοντά προς το τελικό, σπάς λίγο με κάποια άτομα, η επικοινωνία χάνεται λίγο από το πουθενά, δεν βγάζεις άκρη. Εγώ έχω ανασφάλειες. Προφανώς και. Αν είχα κορίτσι με ανασφάλειες, δεν θα είχα πλεξικιά. Άρα ξεκινάμε με το τι είσαι εκτός κόνσεπτ. Θα χρειαστεί να δοκιμάσετε πολλές φορές τα όρια σας και μέσα από αποτυχίες να κτίσετε γερό στο μάχη. Σου έρχομαι και σου ζητάω εδώ πέρα σου. Πάω να σου πω και εξηγήσεις και μου τη λες τώρα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δεν μιλάμε, δεν λέμε καλημέρα, δεν λέμε τίποτα. Αλλά να μου αφήσει μετά τις τρελίτσες και τα τέτοια. Ή όταν ανεβαίνει στο πλατό και μου τη ρωτάνε, περνάς καλά σπίτι. Και γυρνάει, κοιτάει όλες τις φίλες της. Δείχνει ουσιαστικά στην επιτροπή ότι κάτι τι κάνουν οι φίλες της. Κυρινά ποδαράκια. Μπράβο. Το έπιασα και ξεκίνησα να κάνω την πόζα. Μπράβο σου. Θα φας μια γλώσσα. Θα πάθω σοκ. Α, δεν γίνεται. Αγάπη μου, δεν έχεις βλέμμα κανένα από τόσο ακλή. Κοιτάς το κρέας. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ τόσο άσχημα και τόσο ταπεινωτικά από εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω ότι σαν Μικαέλα και με την πορεία μου μέσα στο παιχνίδι και την πορεία μου πριν έρθω στο παιχνίδι, δεν μου αξίζει να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση.